Αγαπητοί μου γονείς, αδελφέ Γιάννη, φεύγουμε, αλλά δεν ξέρουμε πού θα μας πάνε. Πάντως, μη στεναχωριέστε, ο Θεός είναι καλός. Όλος ο κόσμος υποφέρει. Έτσι είναι ο πόλεμος. Σας φιλώ, η κόρη σας, Μαργαρό Εμμανουήλ Μπατάκη. Ο Ευρών το σημείωμα αυτό, τον παρακαλώ πολύ να το στείλει στους Κύριον Εμμανουήλ Νικολάου Μπατάκη, Μεσκλά Κηδονίας Κρήτης. Το Τάναης ξεκίνησε το βράδυ της 8ης προς 9η του μηνός Ιουνίου του έτους 1944 από το λιμάνι του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν είχε ελληνική σημαία, γιατί το περιστατικό το οποίο έγινε εκείνη τη νύχτα, που συνέβη εκείνη τη νύχτα, είναι από τα τραγικότερα της ιστορίας, δηλαδή το φορτίο ποιο ήταν. Άνθρωποι. Όλοι οι Έλληνες ήταν και οι Ιταλοί. Και οι Εβραίοι ήταν Ελληνοεβραίοι, έτσι τους λέμε σήμερα. Αλλά τους ξεχωρίζω γιατί οι μεν Εβραίοι πήγαν, φορτώθηκαν για αυτό που ήταν, οι Κρήτες αντιστασιακοί για αυτό που έκαναν και οι Ιταλοί επίσης για αυτό που έκαναν. Αυτός είναι ο βασικός διαχωρισμός. Κατά τα λοιπά είναι όλοι άνθρωποι, όλοι θύματα. Ένα γεγονός που δεν έγινε και πάρα πολύ γνωστό. Ένα θρύλος το περιέλαβε. Εκεί που η ιστορία σιωπά, αρχίζει ο μύθος. Το όνομα του πλοίου άλλαξε. Το Τάναης δεν ήταν οικείο στη γλώσσα των Κρητών. Το είπαν Δανάη. Ακόμα και σήμερα, να ακούσει πάρα πολλούς, Δανάη το λένε. Ή Δαναής, ή όπως τα ακούσεις. Σε αυτή την ιστορική εδώ αίθουσα του σχολείου μας, που εδώ έγινε η μάζοξη, εδώ οι φασίστες, τότε οι Παύλα Ναζί, μάζεψαν τους χωριανούς μας. Τους έστησαν στον τοίχο και συνεχεία με τα πόδια τους πήγαν στον Μπαμπαλή και από τον Μπαμπαλή με φορτηγά στην Αγιά και συνεχεία στο Ηράκλειο επακολούθησε μετά το πλοίο Δαναής και ο πνιγμός στον δρόμο. Στους κάμπους Κηδονίας είχαν πανηγύρι εκείνη τη μέρα. Ήταν η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 8 του Μαΐου, την παραμονή πήγε ένα γερμανικό απόσπασμα και είχαν γλέντι οι άνθρωποι, ήταν δηλαδή πάνω στη γιορτή και στη διασκέδασή τους. Ήταν ένα επίσης πολύ χαρακτηριστικό της εποχής γεγονός. Πήραν όσους πήραν, τους οδήγησαν στην Αγιά, κάτω από συνθήκες τραγικές, δηλαδή κουβαλώντας για ένα μεγάλο διάστημα το πτώμα ενός ανθρώπου, ο οποίος σκοτώθηκε επειδή προσπάθησε να διαφύγει από το γλέντι. Την παραμονή 7 του Μάη, ανεβήκαν οι Γερμανοί και πιάσαν, που χορεύανε ανθρώπους και διασκεδάζαν στα καφενεία, σε 5 καφενεία και περάσανε πρώτα από τα Πανοχώρη που ήταν το καλογερί το καφενείο και εκεί διασκεδάζανε σε όλα τα καφενεία και ένας μποντικάκης έβγαλε το όπλο και σκότωσε ένα Γερμανό και μετά τον σκοτώσαν και αυτό. Και ήρθανε και πιάσανε πάρα πολλούς χωριανούς. Οι κάμποι πλήρωσαν πολύ ακριβά την υφή. Ένα χωριό που έχει μια ιστορία πολύ μεγάλη και στην αντίσταση ιστορία. Τώρα να πλακώνει ένα απόσπασμα γερμανικό την ώρα του γλεντιού δεν είναι και τόσο συνηθισμένο γεγονός. Την ημέρα της Ιεράς Πανήγυρης το να έρθουν οι Γερμανοί εδώ να κάνουν αυτά που κάνουν είναι... δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Ο πατέρας με τον παιδί μου σε μια δουλειά και του είπανε μην πας στο χωριό και θα έρθουν οι Γερμανοί, θα βγουν στο χωριό Γερμανοί. Και λέει αυτός εγώ έχω τις κουμπάρες μου, στις συντέκνους που λένε και θα πάω να κάνω τραπέζι, μα εγώ δεν έχω να κατωθεί πουθένα. Και ήρθε στο σπίτι και τη νύχτα ήρθαν και τον επιάσανε για να κάνω το τραπέζι αύριο το πρωί που ήταν το πανηγύρι. Και τον επιάσανε με τα εσώρουχα, ούτε να ντυθεί δεν τον αφήσανε. Πιάσανε τον αδερφό του και δίπλα ένα γείτονα Αρετάκι Βαγγέλη. Με τα εσώρουχα σε πιάσανε. Δεν ζαφήκανε να βάλουν τα ρούχα τους. Συφέρανε εδώ στην πλατεία, τσιδέσανε δύο-δύο στα χέρια τους με χειροπέδες και συμπήγανε όλους στην Αγιά στη φυλακή. Εκεί τώρα δεν θυμούμαι πόσες μέρες σε καθίσανε και πήγε η μητέρα μου να δει τον πατέρα μου και δεν την αφήσανε. Κανένα δεν αφήνανε να τη δει. Παρά τους δώκανε τα ρούχα του. Τον έβαλαν άλλα ρούχα φαίνεται.
Και μέσα στις τσέπες ο πατέρας μου είχε κάτι γραμματάκια και έγραφε «Μη στεναχωριέσαι, Ελένη, μα μη θα γυρίσουμε και εξιάσουν τα παιδιά». Αδειάσανε το χωριό. Κάψανε σπίτια. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι πόσους απογόνους θα είχαν στην πορεία, πώς θα ήταν το χωριό μας. Γιατί εκτός τους 24 που πνίξαμε, έτσι, είχαμε άλλους 13 στην πορεία, πριν και μετά. Τσι πήγανε στο Ηράκλειο και τσι βάλανε στο Δαναής, αλλά εμείς δεν το ξέρανε πάει οι άνθρωποι. Εκείνο που με συγκλώνησε, και υποθέτω ότι ήταν από τους κάμπους Κηδονίας ο άνθρωπος αυτός για τον οποίο θα σας μιλήσω αμέσως, είναι η αφήγηση ότι την ώρα που τους φόρτωναν στο πλοίο, ένας, ίσως ο τελευταίος από αυτούς, σήκωσε το χέρι ψηλά, τα χέρια του, πήγαν να τον σκοτώσουν, να τον πυροβολήσουν οι Γερμανοί, τους έκανε «Χαμηλώστε, δεν θα σας κάνω τίποτα». Και έσαι να τραγουδάει ένα τραγούδι κριτικό. Και είχαν βάψει τα σπίτια όλα μαύρα, τις κουρτίνες μαύρες. Μαύρα φορούσαν οι γυναίκες πάντα και μέχρι που πεθάνανε, μαντήλια, όλο το χωριό που είχαν πεθαμένους. Όταν γεννήκαμε τώρα 4 και 5 χρόνια και νιώθαμε, όλο κλαίγαμε. Πού είναι ο πατέρα μας και τα λάχουνε πατέρα. Και ερχόμασταν στην εκκλησία και έρχονταν τα αρτάρα και τα σέρνανε τα παιδιά, οι πατεράδες, και εμείς ερχόμαστε ορφανά και δεν είχαμε πατέρα. Και όλο κλαίγαμε. Μετά που γίνηκαμε 5-6 χρόνια και νιώθαμε. Μωρά τώρα δεν νιώθαμε. Για τη σύλληψη των Εβραίων των Χανίων έχουν γραφτεί πάρα πολλά και έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την ημερομηνία υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες απόψεις. Η δική μου έρευνα δείχνει ότι έγινε ημέρα Σάββατο, μέρα δηλαδή της αργίας των Εβραίων, και έγινε 20 του Μάη του 1944. Ξαφνικά είχε από το στρατηγείο του Μπρόγκερ εκδοθεί η διαταγή σύλληψης των ανθρώπων αυτών. Πλάκωσαν τα φορτηγά, τα καμιόνια, κατέβηκαν όλοι, τους μοίρασαν αυτά τα χαρτιά τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά, χαρτάκια ότι σε 45 λεπτά της ώρας να είστε έτοιμοι, να έχετε τροφή 7 ημερών και εν πάση περιπτώσει να έχετε μαζί σας τα χρήματά σας, ό,τι δικαιοπρακτικά έγγραφα έχετε. Τώρα τι να πούμε, περιγράψουμε αυτές τις σκηνές, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά ζει μια ήρεμη ζωή, παρά το ότι ήταν πάρα πολύ υποψιασμένοι, πάρα πολύ ήξεραν ότι δεν τους περίμενε η καλύτερη μοίρα. Το ήξεραν γιατί τα σημάδια έρχονταν από παντού. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Κρήτη άκουγαν ξένους σταθμούς εκείνη την εποχή και πάρα πολλοί μπόρεσαν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Υπήρξε μάλιστα μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να αποχωρήσουν όλοι, αν θα πρέπει τι να κάνουν, πού να πάνε σε ένα νησί, πώς να κρυφτούν. Έτσι μείναν εκεί, κάποιοι κατάφεραν όπως η οικογένεια Βεντούρα λίγο πριν και έφυγε από την Κρήτη. Η δική μου οικογένεια ανήκει σε μια από τις λίγες οικογένειες που ήσαν σχετικά εύποροι Εβραίοι στην Κρήτη. Οι περισσότεροι, όπως ξέρετε, ζούσαν στην εβραϊκή συνοικία, την παλιά συνοικία που βρίσκεται σήμερα στο λιμάνι το Ενετικό, και ήταν μικροπολιτές, μικροκατασκευαστές. Πολύ λίγες οικογένειες ήταν εύπορες και ζούσαν έξω από την συνοικία αυτή. Μία μέρα το 42, γιατί οι Γερμανοί μπήκαν στα Χανιά το 41 στην Κρήτη γενικά. Το 40 είχαν ήδη, μόλις μπήκαν οι Γερμανοί, εφαρμόσει νόμους περιοριστικούς και απογορευτικούς για τους Εβραίους της Κρήτης. Όμως δεν είχαν δημιουργήσει ένα αίσθημα απειλής ζωής στους κατοίκους της εβραϊκής συνοικίας, οι οποίοι πίστευαν ότι, επειδή ήταν μια ολιγομελής κοινότητα και ότι γενικά είχαν πολύ φιλικές σχέσεις με το περιβάλλον τους, δεν είχαν εχθρότητες, δεν θα τους πείραζε κανείς. Παρ' όλα αυτά, το 42, όπως σας είπα, ο πατέρας μου συνάντησε στην προκυμαία έναν φίλο του, ο οποίος δούλευε διερμηνέας στην Γκεστάπο, και ψιθυριστά και χωρίς να του μιλήσει κατευθείαν προσπερνώντας του,
είπε ότι κάποιος μεγάλος κίνδυνος περιμένει τους Εβραίους της Κρήτης και θα ήταν καλύτερα να σηκωθεί να φύγει από το νησί. Έτσι, με τα πολλούς δισταγμούς, η οικογένειά μου αποφάσισε να φύγει από την Κρήτη το 1942. Η απήχηση, σιγά σιγά, επειδή υπήρξε πραγματικά το εβραϊκό ενδιαφέρον και ξεχάστηκαν πάρα πολλά από τα υπόλοιπα, θεωρήθηκε ξένη υπόθεση. Ένα μεγάλο λάθος. Γιατί για μένα δεν υπάρχουν ξένοι στο θάνατο, δεν υπάρχουν ξένα θύματα του φασισμού. Είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι το πλοίο των Εβραίων, έτσι λέγανε. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι το πλοίο των Εβραίων. Είναι το πλοίο των ανθρώπων, ανάμεσά τους είναι Εβραίοι, Ιταλοί και Χριστιανοί από την Κρήτη. Σεβαστή η μνήμη όλων. Ώρα 3 τα ξημερώματα. Ένας κρότος, μια έκρηξη. Ένας ουρανός που τσαλακώνεται σαν χαρτί. Ένας ουρανός που λυγίζει σαν φτενή λαμαρίνα. Ένας κόσμος που χάνεται, πίδακες νερού. Ένα πλοίο σέρνει το χορό του θανάτου. Φωνές από τα μπάρια, δεν τις ξεχωρίζει. Φωνάζουν όλοι μαζί. Το πλοίο γέρνει κι άλλο. Μάλλον προς την Πρίμνη. Ο ναύτης Σαράντης Σαραντινός δεν είναι σίγουρος. Τρέχει στα μπάρια. Και τα τέσσερα γεμάτα, θυμάται, ήταν μπροστά στη φόρτωση. Δεν το γελά το μνημονικό του. Το πλοίο πλέει ακόμη. Ίσως και να δουλεύουν οι μηχανές. Μπορεί να μας βρήκαν ξόφαλτσα οι τορπίλες. Να ανοίξουμε τα μπάρια. Οι όμηροι φωνάζουν. Ζητούν να τους βγάλουν από τις φυλακές τους. Σύθρινος. Οι ναύτες τρέχουν. Γυρεύουν τον επικεφαλής της φρουράς. Οι φωνές πληθαίνουν. Άφαντος επικεφαλής της φρουράς. Και ξάφνου το βλέπουν δίπλα στο κομμωδέσιο. Αυτός είναι, δεν κάνουν λάθος. Έχει φεγγάρι απόψε, σχεδόν πανσέλινο. Τα κλειδιά των λουκέτων, γρήγορα τα κλειδιά των λουκέτων. Ο επικεφαλής της φρουράς έχει δουλειά εκείνη την ώρα. Δεν μιλά, δεν ακούει. Επιβλέπει την επιβίβαση της φρουράς στις οσέβιες λέμβους. Κάποιος ναύτης τον τραβά. Τα κλειδιά, τα κλειδιά. Θα τους πνίξεις. Και πάλι δεν απαντά. Δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα. Ο ναύτης δείχνει την καταπαχτή. Κουνά τα δάχτυλα. Κάνει νοήματα. Τελικά τα κλειδιά μείνανε στην τσέπη του επικεφαλής της φρουράς. Τα λουκέτα δεν άνοιξαν ποτέ. Ορφανό της συναγωγής μου δέντρο, ποιος πεθαμένος έσπηρε με χέρι ραγισμένο κραυγές οστράκων και σκιές. Σε ποιον φυκιόν τις σκοτεινές ο ήλιος βραδυπόρησε και ρήμωσαν τα σπίτια μας κενά. Βαθιές ήταν αυλακές οι σάρκες που πνιγήκαν, δίχτυα ήταν που σαφάνισαν, δίχτυα και θηλιά.